καθερούμε και τον κλείνουμε μέσα και του τα παίρνουμε όλα και δεν περιμένω εγώ δίτες και ιστορίες και απαλλαγές και τέτοια. Δίμευση, τελείωσε. Είναι ιδιώτης και κλέβει. Κλείσατε κύριε Κιχ μέσα μπροστά στο μυαλό. Ναι ρε, έτσι γίνεται ρε. Είσαι εργαζόμενος και λουφάρης. Τι λουφάρης ρε. Τι λουφάρης ρε, εσύ κλέβεις τους συναδέλφους σου ρε. Και θες και δικαιώματα και απεργίες. Έχετε διάλο έργα το πατέρα. Θόδωρε, αυτοί αμήνονται προς το κεφάλαιο επιτιθέμενος εργοδότες. Οι εργοδότες αμήνονται επιτιθέμενοι στους αργόστολους. Σαν και εσάς, ρε. Δηλαδή, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, όλοι αλληλοαμήνονται, αλληλοεπιτιθέμενοι. Εσύ όλο κάτι πας να πεις και στον δρόμο το χάρις. Κύριοι, οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το κεφαλαίου θα μας τρώσουν για να μην πτωχεύσουμε. Ρε, δεν τα ξέρετε καλά τα πράγματα. Ρε, αυτοί θα μας ξεπατώσουν, ρε, αυτοί θα μας πτωχεύσουν, ρε. Πάρτε το σαμπάρι. Τα ίδια λες πάντα. Δηλαδή, ή θα καταστραφούμε το γεύοντας, ή θα ξανακαταστραφούμε το γεύοντας. Την πτώχευση δεν τη γλιτώνουμε με τίποτα. Κάθομαι ρε παιδιά και ονειρεύομαι μερικές φορές. Και σκέφτομαι τη μικρασιατική καταστροφή, την κατοχή, τη χούντα. Τι λες ρε Θόδωρε, είσαι καλά. Ναι ρε, σκέφτομαι τη Λιακάδα ρε, μετά τη Θίελα ρε. Τότε που προσπαθούσαν όλοι μαζί να κάνουν κάτι, να προοδεύσουν. Να βλέπανε μια σπίθα ρε και θέλανε να πάνε όλοι κοντά, να ζεσταθούν, να γίνει φωτιά. Να προοδεύσουν, να στήσουν την πατρίδα τους ρε, από την αρχή ρε. Αυτά είναι λόγια του αέρα. Ακούς. Εδώ κύριε υπάρχει η κυριαρχία του ελεύθερου μοντέλου. Ναι, αλλά μην ξεχνάτε και το παράδειγμα της Σοβιετικής Ένωσης, έτσι, για να είμαστε εξηγημένοι. Τώρα μάλιστα. Για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση του. Άστα ρε, Μιχάλη. Άστα, Μιχάλη. Ξέρουμε. Ναι ρε, κατοχή ρε, μπότα ρε, σκοτάδι, ξύλο, εκτελέσεις ακόμα ρε, πείνα, αλλά και ελπίδα ρε. Και το κυριότερο, συνεργασία ρε. Όλοι μαζί συνεργαζόντουσαν να ελευθερωθούμε, ρε. Να σώσουμε την πατρίδα μας, να προοδεύσουμε, να ζήσουμε κανονικά, ρε, λέγανε. Θόδωρε, τότε ήταν άλλες εποχές. Εδώ η πλουτοκρατία φοροκλέβει, να πάντα πληρώσει. Α, ναι, ενώ αυτοί που δεν δουλεύουν, να γκουλάνε. Οι απεργίες και οι εργατοπατέρες φταίνε, που δεν υπάρχει ανταγωνιστικότητα και οικονομική πρόοδος. Εσείς δηλαδή, παλικουμούνια. Λέτε ρε τώρα, η απληστία όλων φταίει, ρε. Η απληστία μάλιστα, κύριε. Ποιο κεφάλαιο φταίει στον παραγωγό μου, ρε, που μεταΐζει σάπια πατάτα γεμάτη φαρμάκι. Ποιος παραγωγός φταίει τις εταιρείες που πάνε τις τιμές των λιπασμάτων στα ύψη, ρε. Ρε τις έρμης της γης, ρε, τι τις κάναμε, ρε, παιδιά. Τι ξεπατώσαμε, ρε. Ρε θύματα όλη της διαφήμισης. Πάρτε ωραίο καραφλέξ. Δεν χρειάζεται να ξαναβοτανίσεις χαρούμενε γεωργέ. Ράντισε με αυτό, δεν παίρνει τίποτα, τα ξεπουντούλωσε. Δεν χρειάζεται. Φάτα εσύ μέσα από τα προϊόντα όλα μετά. Έβρεξε, πλημμύρισε. Δεν πειράζει ρε. Μπάζωσε τα ρέματα ρε, τσιμεντόστρωσε τις αυλές ρε. Την αφήνεις λιθοεπιλήθου ρε. Πίεστη ρε, χώμα να μην υπάρχει πουθενά. Δεν πειράζει ρε. Έχεις σκουπιδιά. Τι λες παιδάκι μου, διαχείριση και πρασινάλογο. Αυτά είναι για τους ηλίθιους. Εμείς στη θάλασσα ρε. Στη θάλασσα ρε χωράει ρε. Καλκούτα ρε, Ινδία ρε, όλα τι ρε. Στη θάλασσα ρε. Η απληστία και το όχα αδερφέ φταίνε. Πάρτε το γαμπάρι. Αλλά σας ρωτάω ρε, πού θα πάει ρε παιδιά αυτό. Πού θα πάει μωρέ. Τι που και που μωρέ το δροσούπα. Θα αναλάβουν οι ξένοι και θα έρθουν όλα αλφάνω. Αφού φίλε μου, τα δημοσιονομικά μας πάνε, ας μην πω καλύτερο πάνε και έχουν και κόσμο τώρα. Θα αναλάβουν οι ξένοι οι Γερμανοί και θα έρθουν όλα τέλεια. Γεια στην Ομίγη! Ο κύριος Μάκης. Ο κύριος Μουδάρος των Ιδρυτικών. Πείτε τα τιμένη γενέση κύριο Μουδάρη, θα πάρουν χαμπάρι εδώ κάποιοι. Καλώς τον κύριο Λοδάρ μας.
Η εφημερίδα σας όλο αποκλειστικότητες και βαθιές αναλύσεις κάνει. Τα άρθρα σας εξαιρετικά. Ναι, κύριε Μακινέζο. Μάλλον στη κομιζογράφκα της Αθήνα. Τα νέα, όπως τα περιμέναμε όλοι. Σήμερα συνεδριάζουν πάλι Μπέρνιερ, Μπαρόζο και Ολλάντα. Και πιθανόν την κυρία Λαγκάρντ για το γνωστό χρηματοπιστωτικό πρόβλημα στην Ευρωζώνη. Η κυδαιμονία του Δουλουδού σε συνδυασμό με τις επισφάλειες στα αποθεματικά των τραπεζών έχουν δημιουργήσει μια εκρηκτική κατάσταση στην αγορά. Το πετρέλαιο ανεβαίνει. Οι τιμές ανεβαίνουν. Οι ισοτιμίες των νομισμάτων δεν ισορροπούν πουθενά. Το εισόδημα των εργαζομένων έχει εξαφανιστεί. Ο Dow Jones ανεβαίνει. Ο DAX βυθίζεται. Ο Nasdaq ισορροπεί και δεν ισορροπεί. Έχουν χαθεί τα πάντα. Και όλα αυτά γίνονται αυτομάτως. Άνθρωποι δεν επηρεάζουν τίποτα. Ε, τι είναι η σοφή που είπες. Τίποτα. Μη τι. Βέβαια. Πρέπει να σας πω. Υπάρχει και το παράδειγμα της Αργεντινής. Όπου εκεί μετά την κατάρρευση, την πείνα, τις επιθέσεις σε τράπεζες, σε ενεχεινοδανειστήρια, το πράγμα ηρέμησε. Ναι, το ηρέμησε. Και ηρέμησε. Βέβαια θα μου πείτε, η μεσαία τάξη εξαφανίστηκε. Περιουσίες πουλήθηκαν για ένα κομμάτι ψωμί που λέω λόγος. Αλλά το πράγμα ηρέμησε. Οι αριθμοί κύριοι απέτυχαν θετικό πρόσημο. Είδες. Βέβαια, βέβαια. Οι αριθμοί επιμερούν και ο λαός βοκάει. Βέβαια, ρε Φόντα, είχαν οι άνθρωποι βοήθεια από την ουθού και λοιπές δυτικές δυνάμεις. Γι' αυτό επιμερούν οι αριθμοί. Κύριοι, πρέπει να σας πω και κάτι άλλο τώρα που θυμήθηκα για την Αργεντινή. Εκεί λένε, έχει καταφύγει ο γιατρός του Χίτλερ, αυτός ο Μέντελ. Αυτός, ο οποίος έκανε διάφορα βιολογικά πειράματα, για να επιτύχει να βγάλει ομοιόμορφους ανθρώπους. Υπάρχει λοιπόν τώρα εκεί μια περιοχή στην Αργεντινή που γεννιούνται άνθρωποι ολόιδοι. Λες και είναι αδέρφια, λες και είναι δίδυμα. Ρε λέτε να φτιάχνω τίποτα στρατιωτικές μηχανές εκεί. Πες τα ψέματα. Ψέματα, παιδάκι μου, ρε αυτοί. Αυτοί είναι ικανοί να αναστήσουν τον Χίτλερ. Ρε, δεν βλέπετε πώς κάνουν ρε, μέσα στην Ευρωζώνη για να διατηρήσουν την πρωτοκαθεδρία. Αλλά αφού δεν έχουμε μυαλό εμείς, καλά να μας κάνει. Βαθιστόχαστες. Να μαριγώ μου εδώ, βάζουμε τα πράγματα στη θέση με τον κύριο Λοδάρο. Μας είπε... Άσε τον κύριο Λοδάρο και πήγαινε να πάρεις λίγο κοιμά, γιατί αυτό που έφερε δεν κάνει ούτε για έμπλαστο. Και να περάσει να ειδοποιήσει στο τεχνικό ότι η δεύτερη high definition δεν υπήρχε. Να πάρεις άλλη τηλεόραση. Μα είναι από τον κύριο Φαλακρό. Είπε ότι είναι πολυτελεία. Τον κοιμά τον έριξα στον οζό. Δεν τρέψω όπως σκύλος. Ρε κύριε Λέγκη, τηλεόραση high definition για πέταμα και ο κοιμάς στο σκύλο. Ρε θα μας παραδίδω Θεός. Δηλαδή τι θα που μας είδε και μας πήρε και μας σήκωσε. Ρε με το σκύλο μάθαμε στη σπατάλη ρε. Ρε κοπρή και αζότη, έτσι που θα σε κάνανε την κατοχή κάπου για να δείξω. Θα σε κάνανε γιουβέτσι και ρατά να σου πω εγώ που δεν τρώω το ψωμί. Θοδωρέ, να πας να πάρεις και εσύ φίλε μινιόν για το παιδί. Βέβαια, Ευρωπαίος είναι, τι γάβροχο του δώσω. Τι γάβροχο του δώσω, Ευρωπαίος. Πάρε και λίγο πατέ. Και πού είσαι, μην ξεχάσεις να δώσεις τη σκετουλία να πεταχτεί να πάρει την Βερσάτσε. Αυτά είναι, βεβαίως. Πολιτισμός, Ευρώπη, Δύση, Αμερική. Φίρμες, ψώνια, αγορές, η οικονομία της αγοράς, πολιτισμός. Έτσι παγκοστάει οι άνθρωποι. Τι λέει τώρα, Λευτέρη, τι πολιτισμό, ρε. Κατανάλωση κι άγιος ο Θεός, ρε. Έλα. Ρε, τι λέτε, ρε. Ρε ξεχάσετε τη Σκορδαλιά και τον Πριάμι, ρε. Το κουσκουσέ και τις κιλοπίτες, μωρέ, και του πιάσατε το πατέ, το σκατέ και το σούσι. Εσύ τα διάλογα με τις αηδίες του ξενόρα, μην τεράσω. Και εγώ τον κοπίτη το μαζόρ,
και δεν τρώει λέει το ψωμί. Στο διάλογο. Τόδωρε, ο καπιταλισμός στηρίζεται στην πλαστή κατανάλωση. Μόνο η άμεση κάλυψη των αναγκών χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Ω παρεφό. Φαίνεται. Ω παρεφό. Από τη μία άκρη στην άλλη, ρε. Όχι, ρε, ολοφίγουρι, ρε, και μπομπότα, ρε. Θέλουμε και το τριακάκι, ρε, να λιγώσει τα νερό μας. Κύριε, ο καταναλωτισμός αποτελεί πυλώνα της αγοράς. Μπράβο, κύριε Μάκη. Οι επίκτητες ανάγκες μας κινούν την οικονομία. Θα το πλεονάζον επενδυόμενο αποτελεί κίνητρο στην αναμονή ενός καλύτερου μέλλοντος. Και ύψιστη σημασία έχει ποια οικονομία θα βρεθεί με ασφαλές πλεόνασμα, ούτως ώστε να μπορέσει να επιτηθεί στα πλαίσια του ενδοκαπιταλιστικού ανταγωνισμού. Ορίστε, κύριε, η Γερμανία, επί παραδείγματος. Κάλλη. Συγκρατήθηκαν εγκαίρω και αυτή τη στιγμή μπορούν να επιτηθούν μέσα στην Ευρωζώνη και θα κυριαρχήσουν. Μάλιστα, να τα καλέ, οι Γερμανοί, κύριε, οι Γερμανοί, Δηλαδή, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση μας, οι Γερμανοί ξανάρθονται. Και μακαρούνι στο μάτο μας. Όχι, μωρέ, όχι, δεν είναι έτσι. Ο καπιταλισμός βρίσκεται σε θανάσιμη κρίση. Λευτέρη μου, έλα, θα τριώσει το φαγητό. Ναι, γυναίκα, σε λίγο, τώρα. Θόδωρε, το πόμφι λέει, μην ξεχάσει. Ουρανία! Ουρανία! Φτιάξε ρε παιδάκι μου και το Άγιο Γάβρο με το κίνητο ούζο ρε παιδάκι μου να πιούμε εδώ και πάω μετά για το μπομφιλέ. Είναι ωραία. Σε μπομφιλέ, ο Ευρωπαίος, δεν τρώει γάβρο. Ευρωπαίος. Ρε, ρίξε ρε και τη ξύλο έφαγα εγώ από τη συγχωρεμένη τη μάνα μου για να συνηθίσω το φουάγκρα. Ξέρεις, Φούντα, πλέον δεν μετράνε σε νόρμα τους. Αλλάξανε τα πράγματα. Ξύπνα. Τι λες, μωρέ. Τι λες. Άκου, η αμοιβαία δυσπιστία και κεφαλαίο και εργαζομένο δημιουργεί μια τεράστια αντίθεση. Που μοιραία αυξάνει τη δυσπιστία. Άρα το κεφάλαιο θα επικρατήσει. Και εμείς εδώ σε αυτή τη χώρα πρέπει να είμαστε μαζί του. Αλλιώς καήκαμε. Καλά μωρέ με δουλεύει. Ρε παρά το πού να καταλαβαίνει. Φεύγω εγώ, πάω. Μα αυτό δεν βρίσκω άκρη. Δηλαδή, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, η δυσπιστία είναι αποτέλεσμα αντιθέσεων. Διότι η αντίθεση, σου λέει, δημιουργεί δυσπιστία. Που ανεβάζει τη ζήτηση και η κατανάλωση βελτιώνει την κατάσταση και τότε πέφτουν μέσα στις τιμές τους. Είναι φοβερά μπερδεμένα. Φοβερά μπερδεμένα ρε Μικέ. Μέχρι και εσύ το κατάλαβες. Άντε γεια ρε φίλε. Άντε ρε, με την φυλάδα που μέσα. Ο λαοκλάνος ο δημοσιογράφος. Κοίτα ρε, διαφημίσεις. Οπα, έκανε καλά η κυρία του βουλευτού Κλεψίδη και παρευρέθη όλο το άφαντα. Μοντέλα, ξεβράκωτα και λοιπές δημοκρατικές δημοκρατικές. Τι γίνεται. Κοίτα ρε παιδιά, εγώ λέω, όχι φταίω εγώ ρε παιδιά, κοιτάτε εδώ τη Μέρκελ. Αυτός ο σκύλος ή είναι γερμανόφιλος ή δεν τη γονέπιζε. Κοίτα εδώ, πάρτε. Μπαρόζος και εκείνος ο σφόρδακλας ο σφόιπλος. Ρε τι σκύλι είναι το ατάιγο ρε. Τούτος δεν βάζει νερό στο κρασί του με τίποτα ρε. Ρε που μπλέξαμε με τους Γερμανούς. Ρε λέτε να ξαναμπλέξουμε. Ξέρω εγώ ρε παιδάκι μου, αυτούς είναι να τους φοβάσαι. Κοίτα. Εγγονή του συγχωρεμένου, το μουστάκι.
Ρε τι πάθαμε ρε, έτσι έχουμε ένα γλάρωμα. Και ρε παιδάκι μου, τι διάλο θέλουν από εμάς πάλι. Ρε που μπλέξαμε με δάχτους πάλι, ρε. Λέτε να έχουμε τίποτα άλλα πάλι. Πάλι αφεντικά εσύ, ρε, 40 πολλών, ρε, πάλι αφεντικά, ρε.